Για ακόμη μια φορά να σας προσφέρω στο ευρωπαϊκό το ότι μαζευόμαστε εδώ εκπρόσωποι από περίπου 50 μπλόκα είναι 48-49 μπλόκα, περίπου 50 μπλόκα, δείχνει ότι πρώτον τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, τη θέλησή μας να είμαστε ενωμένοι σε όλη την Ελλάδα και να συνεχίσουμε έναν αγώνα διεκδίκησης ουσιαστικών λύσεων στα προβλήματα που μας απασχολούν. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα για αυτή η συνάντηση. Αν τα προβλήματα είχαν λυθεί, πιστεύω όλοι μας θα ήμασταν στα χωριά μας, στα σπίτια μας, στις δουλειές μας και δεν θα χρειαζόταν αυτή η εκ νέου σύσκεψη εδώ από όλους μας για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να πιέσουμε κι άλλο την κυβέρνηση για να δώσει, όπως είπαμε, ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που έχουμε και τα έχουμε τουλάχιστον τα 7 σημεία που έχουμε κατασταλάξει όλοι μαζί και εδώ για να τις καθαρίσουμε. Τα 7 σημεία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα προβλήματα ή και ένα κράτο αγρότες στην ολόφυπη της οπόμη ή ένα καλλιέργεια, δεμβρόδες, αρωτριές. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Σίγουρα και το ξέρουν όλοι μας ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα και αναπαραγωγή, ανακαλλιέργεια και ανακλάδο. Έχουν και κτηνοτρόφοι και άλλα προβλήματα, βεβαίως. Έχουν και μυρισοκόμοι και άλλα προβλήματα. Έχουν και καλλιεργητές δέντρων και άλλα προβλήματα. Αλλά αυτά τα αιτήματα που καταφέραμε για να μας ενώσουν είναι αυτά που ουσιαστικά όλους μας μας καλύπτουν, μας ακουμπάνε. Διαφορετικά θα έλεγα εγώ για τον Παμπάκη, ξέρω εγώ, θα έλεγε ο Γιάννης για τα Ραβέλα, θα έλεγε ο άλλος για τα Μελίσσα και πάει λέγοντας. Αυτά όμως είναι αιτήματα τα οποία ακουμπάνε στις ανάγκες όλων των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των εμισοκόμων. Γιατί γίνεται πολύ κουβέντα ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα δέντρα, ένας εκπρόσωπος από τα Μελίσσα, για τα μιλήσα, για οτιδήποτε. Για αυτά τα 7 σημεία λοιπόν, τα οποία καταφέραμε, συμφωνήσαμε όλοι και μας ενώνουν και κάναμε και τη σύσκεψη στο Μέγαρο με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, ήταν αυτά τα σημεία. Αυτό για να ξέρουμε λένε τώρα, η απάντηση, για να ξυπνήσω σε όλους, γιατί νομίζω και μετά ο καθένας θα πάρει την ώρα να κάνει υποθέτηση. Η άποψή μας είναι ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε αυτή τη συνάντηση για να μαζεύσει. Πίστευε ότι αν γίνει συνάντηση, μετά δεν θα έχουν άλλο λόγο ύπαρξης, δεν θα έχουν άλλο λόγο αγώνα, άρα σε συναντώ, τελείως το μοχαπέ, πάμε να φύγουμε. Εδώ όμως, ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι ήμασταν πολύ ξεκάθαροι όλοι μας, ότι η συνάντηση έπρεπε να γίνει, όχι για να πάρουμε αυτό που πήραμε, ότι αναγνωρίζει τα προβλήματα, ότι έγιναν λάθη, ότι μας αντιμετωπίσει, καταλαβαίνει ότι έχουμε δίκιο και βγήκαμε στον δρόμο, αλλά για να δούμε. Εγώ θα το χαρακτήριζα από την κυβέρνηση, όντως αυτό το πράγμα ελεγχόταν από τον. Και γι' αυτό βλέπουμε στα πρώτα εδώ ειδικά τη περιοχή μου και μπορώ να το πω υπεύθυνα ότι έρχεται κι άλλος κόσμος, ο κόσμος είναι οργισμένος, ο κόσμος αρχίζει πλέον να λέει να κάνει κάτι άλλο και γι' αυτό πιστεύω ήρθαν εδώ σήμερα για να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, τα επάβλα αιτήματα που πάρουν. Και κοιτάξτε, η πίεση πρέπει να συνεχιστεί. Το αν θα την νιωθούμε μπορεί να γίνει μετά από ένα μήνα. Αλλά όσο μεγαλύτερη πίεση καταφέρουμε να ασκήσουμε την κυβέρνηση, τόσο μεγαλύτερα χέρια θα έχουμε. Αυτό να έχουμε υπόψη μας και αυτό καταθέτω και σαν μπλόκο Ε65 τουλάχιστον, με τους συναδέλφους που μιλήσαμε, αυτό καταθέτω και η πρώτα, να κάνουμε την πρόταση κατευθείαν. Ξεκινάω το άνοιγμα, γιατί θα αρχίσω πάλι σιγά σιγά. Η πρόταση από το Ε65, από τον μπλόκο, ομόφωνα είναι,
να κατέχουμε μεταρτές στην Αθήνα, να υλοποιήσουμε δηλαδή αυτή την απόφαση που είχαμε πάρει εδώ πριν 15 μέρες, ως μέρος της κλιμάκωσης ενός αγώνα για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Κάθοντος με τρακτέρ και με τα πόδια στην Αθήνα και στην Αλυκείο. Αυτή είναι η πρόταση του 65 και να συνεχιστεί η κλιμάκωση όσο μπορούμε ο καθένας σε κάθε τρόπο που είναι.